μαθαίνουμε τα μυστικά της ξυφασκίας με δύο πρωταθλητές του νησιού μας. Αλεξανδρέ μου, να σε ευχαριστήσω έτσι πάρα πολύ. Με αφορμή τον αγώνα σου και την κατάκτηση του Χάλκινου στην Αθήνα, πραγματοποιούμε αυτή τη συνέντευξη. Θέλω να μου πεις έτσι λίγα λόγια. Πώς το βίωσες, πώς ήταν η εμπειρία? Χάρηκα που κατάφερα και έπαιξα φέτος και φέτος το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Εννοείται χάρηκα που κατάφερα και βγήκα τρίτος. Θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι καταφέρνουν και γίνονται αγώνες μετά από ουσιαστικά 2 χρόνια που ήμασταν εμείς σε καραντίνα. Και μαζεύονται τόσο πολλά άτομα, δηλαδή στους άντρες μαζευτήκαν 120 άτομα και στις γυναίκες ήταν 80 νομίζω. Οπότε αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Είναι ένα άθλημα που δεν το ακούμε συχνά, η αλήθεια είναι, και ειδικά στην Κύπρο. Εσύ πώς μπήκες έτσι στον κόσμο της ξυφασκίας? Να σας πω, εγώ τυχαία το βρήκα. Τελείως τυχαία. Αλλά η ξυφασκία είναι από τα αθλήματα τα οποία, όταν τα κάνεις μια φορά και τα δεις λίγο, έτσι σου μένει. Δηλαδή, δυσκολεύεσαι να το αφήσεις. Πριν 10 χρόνια είχα ξεκινήσει εγώ, στο κλαμπ που ήμουν τότε. Ξεκίνησα να πηγαίνω αγώνες έτσι σιγά-σιγά σταδιακά και σιγά-σιγά μπήκαμε εδώ. Για να καταλάβει έτσι και λίγο ο κόσμος, περιέγραψε μας έναν αγώνα ξυφασκίας, πώς είναι? Λοιπόν, είναι 2 άτομα, 2 αντίπαλοι. Είναι ενωμένοι στο μηχάνημα το οποίο βλέπετε πίσω και ουσιαστικά είναι είτε έως τα 5 είτε στα 15. Ένα χτύπημα είναι ένας πόντος που θα το χτυπήσεις στον αντίπαλό σου με την μπούντα του σπαθιού και σκοπός είναι να φτάσεις πρώτος στους 5 ή στους 15 πόντους ή να τελειώσει ο χρόνος που είναι 3-3 λεπτά. Πολλοί θεωρούν ότι αυτό το σπορτ είναι σπορτ των ευγενών. Ισχύει? Σπορτ των ευγενών δεν θα το έλεγα ακριβώς. Εντάξει, έχει την μία αγριάδα του. Στην Κύπρο να ασχολούνται πολλά παιδιά με τη ξυφασκία? Να σας πω, μετά το COVID ξεκίνησαν λίγο να ανεβαίνουν οι αριθμοί των παιδιών που ασχολούνται. Και εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι πολλά άτομα το παίρνουν έτσι λίγο πιο σοβαρά. Δηλαδή επιδιώκουν να πάνε στο εξωτερικό σε αγώνες στην Ελλάδα και εγώ και η Ειρήνη και άλλα παιδιά, το οποίο θεωρώ πως είναι το πιο σημαντικό για να ανέβει το άθλημα. Η πιο μεγάλη δικιά σου επιτυχία ποια θεωρείς ότι ήταν? Η πιο μεγάλη επιτυχία νομίζω πρέπει να ήταν στο Κλάκενφουρτ πριν 2 χρόνια, παγκόσμιο κύπελο, που είχα κάνει 16, είχα βγει 14. Και μια άλλη μεγάλη επιτυχία ίσως να είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων πέρσι, που για πρώτη φορά μπήκα στα μετάλλια, που είχα βγει πρώτος τότε. Από ποια ηλικία κάποιος μπορεί έτσι να ξεκινήσει με αυτό το άθλημα? Να σας πω, δεν υπάρχει ηλικία ακριβώς για να ξεκινήσετε. Δηλαδή, τα περισσότερα παιδάκια ξεκινάνε γύρω στα 7 με 10 χρονών. Αλλά και κάποιος ο οποίος είναι ή 15, ή 20 και 30 χρονών μπορεί να ξεκινήσει να έρθει να ασχοληθεί. Και είναι ωραίο άθλημα. Ποια είναι τα ωφέλη αυτού του αθλήματος? Αρχικά, από φυσική κατάσταση σε βοηθάει αρκετά, επειδή παρόλο που μπορεί να μην φαίνεται απ' έξω, κουράζεσαι πολύ. Δηλαδή, υδρώνεις, κάνεις χέρια, κάνεις πόδια. Εκτός από αυτό, βοηθάει πολύ στο να σκέφτεσαι έτσι λίγο πιο τακτικά. Επειδή ουσιαστικά προσπαθεί να σκεφτείς ο αντίπαλος σου πώς θα αντιδράσει, ανάλογα με την κίνηση που θα κάνεις εσύ, και να του πάρεις πόντο. Οπότε βοηθάει έτσι στο να σκέφτεσαι πιο τακτικά. Τι ετοιμάζεις τώρα? Θα πάω εγώ και η Ειρήνη και ένα άλλο παιδί, το Παλίδης. Θα πάμε στους Μεσογειακούς Αγώνες στην Αλγερία, όπως και άλλοι Κύπριοι αθλητές, και ελπίζουμε να πάμε καλά και τρεις. Σου εύχομαι τα καλύτερα και σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εσύ είσαι και παίχτρια ξυφασκίας, αλλά και προπονήτρια. Έχεις 2 ρόλους. Ναι. Θέλω να μου πεις αρχικά πώς ξεκίνησες με την ξυφασκία, που δεν ήταν αρχικά η ξυφασκία το άθλημα που ξεκίνησες? Εγώ είμαι από την Ουκρανία και εκεί που ξεκίνησα το αθλητισμό. Εγώ ξεκίνησα από το Κολύμπι, μετά είχα κάνει μοντέρνο πένταθλο. Και που είχα ήρθει στην Κύπρο, εγώ ήρθα σαν αθλήτρια του μοντέρνου πένταθλο. Είχαμε δοκιμάσει για να μπω σε εθνική ομάδα της Κύπρου, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, επειδή δεν είχαμε αυτή τη στιγμή ούτε προπονητές ούτε τις άλλες αθλητές. Και δοκιμάσαμε να μπούμε μια άθλημα που είναι μέσα στο πενταθλόν, ήταν ξυφασκία. Και από εκεί ξεκινήσαμε σιγά σιγά. Δεν σε προβλημάτισε ότι αν είναι δύσκολο, είσαι γυναίκα, συνηθίζεται περισσότερο από άντρες, δεν το σκεφτήκες αυτό? Όχι, είναι δύσκολο το χρόνο, επειδή εγώ έχω οικογένεια, έχω και κόρη που λίγο δύσκολο για το ελεύθερο χρόνο, δύσκολο να το βρω, αλλά όχι, δεν με δυσκολεύει τίποτα. Μια και είσαι προπονήτρια, θέλω να μας πεις έτσι, βλέπεις νέα παιδιά να έρχονται να δοκιμάζονται στη ξυφασκία?
Ναι, τώρα αρχίζουμε μετά από τη δυσκολία από το COVID. Τώρα ξεκινήσαμε και έχουμε παιδιά. Χτες καταφέραμε και κάνουμε πρώτη αγώνα εδώ στο σωματείο μας, στο χώρο μας. Και είναι μεγάλο γιορτή για τα παιδιά. Παραπάνω έχουμε αγόρια, αλλά νομίζω σιγά σιγά να ξεκινήσουν και τα κορίτσια, διότι είναι κάτι νέο για Κύπρο, δεν γνωρίζουν όλοι. Και η ξηβασκία θέλει λίγο χρόνο. Δεν μπορείς αμέσως να έρθει ένα παιδάκι και αμέσως να γίνει πρωτοαθλητής. Αυτό θέλει υπομονή, θέλει δουλειά. Υπάρχει πάρα πολλά ταλέντα και αυτό δώστε μας λίγο χρόνο και να δούμε το σε εξωτερικό. Υπάρχει τρία όπλα. Είναι φλερέ, που είναι λίγο διαφορετικό, είναι πιο ελαφρύ το σπαθί, είναι λίγο διαφορετικός τρόπος που πρέπει να δω και στα χτυπήματα. Υπάρχει το ξύφος μονομαχίας, αυτό που παίζουμε εμείς, και υπάρχει και άλλο σπάθι που είναι πάλι λίγο διαφορετικός τρόπος πώς το χτυπάς και λίγο διαφορετικό προστασία που φοράς. Είναι έναν επικίνδυνο άθλημα ή όχι? Επειδή φορούμε κάμποσες στολές που μας προστατεύει, ναι, και φορούμε και μάσκα, παραπάνω τα παιδιά φοβούνται ότι μπορούν να το χτυπήσουν. Την ώρα που είσαι παίζεις πάνω στην πίστα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Είσαι μέσα στο αγώνα εκεί που πρέπει να κερδίσεις. Αυτό ήταν. Επόμενος στόχος μου, αυτό το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αγώνα, είναι μεσογειακές αγώνες. Εγώ πήγα και στους προηγουμένους αγώνες και έχασα μια χτύπημα από το μεντάλιο, ήταν μεγάλη δράμα για μένα, διότι πήγα πρώτη φορά και σε αυτό το γιορτή και τώρα νομίζω θα καταφέρω να φέρω κανένα μεντάλιο. Επίσης από τους μεσογειακούς έχει και πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που φεύγω σύντομα και μετά από τους μεσογειακούς αγώνες για να κλείσουμε τη χρονιά, υπάρχει και παγκόσμιο πρωτάθλημα. Εμείς σου ευχόμαστε όλα τα καλά. Με όποια θέση ενδιαφέρεις, είναι τιμή μας που θα αγωνιστεί κάποιος για το νησί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ.